Αισθάνομαι ότι τουλάχιστον εμείς, οι 5, 6, 8 με Ολυμπιακά μετάλλια, υπάρχει ένας χι σεβασμός στην Ελλάδα για το τι έχουμε καταφέρει. Οι συναθλήτριές μου στην Αμερική με τα Ολυμπιακά μετάλλια είναι σαν να μην κάνω αθλητισμό. Για την ακρίβεια στην Αμερική με έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές όταν τους λέω ότι είμαι επαγγελματίας αθλήτρια. Μου λένε, έχεις πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Λέω, έχω πάει. Α, μου λέει, έχεις κερδίσει? Έχω κερδίσει! Και μου λένε, α, πολύ ωραία. Χρήματα, πώς βγάζετε? Δεν καταλαβαίνουν ότι και αυτό που κάνουμε εμείς είναι ένα επαγγελματικό άθλημα σε αυτό το επίπεδο που το κάνουμε εμείς. Καλό παράδειγμα, εγώ στο Τόκιο, που δεν πήρα Ολυμπιακό μετάλλιο, ήμουν τέταρτη. Ήμουν τέταρτη σε όλο τον κόσμο. Ένας ποδοσφαιριστής για να είναι ο τέταρτος καλύτερος σε όλο τον κόσμο, δεν θα υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην τον ξέρει. Όχι σε έναν αγώνα τέταρτος, σε όλο τον κόσμο, από όλες τις ομάδες. Εγώ βγήκα τέταρτη σε όλο τον κόσμο και θεωρήθηκε μια αποτυχία. Νομίζω εκεί είναι το προβληματικό στο ομαδικά άθλημα. Εναντίον των ατομικών αθλημάτων.